Γεια σας φίλοι μου, Μάγκο εδώ πέρα. Σήμερα με ένα unboxing θα ανοίξουμε παρέα μαζί το Sonic Mania, το οποίο πήραμε από το Amazon Γερμανίας για 90€, έκδοση PlayStation 4. Πρόκειται για μια collector's edition η οποία δεν περιέχει CD, ήθελα να το πω από την αρχή αυτό, διότι με ενοχλεί κάπως πάρα πολύ. Κάπως έτσι χάνουμε το steelbook, το CD, και θα έλεγα έτσι και την αξία της collectors. Ναι. Μου αρέσουν τα steelbook, τι να κάνω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ήθελα να πω τίποτα. Σχετικά ήμουνα πάντα Sega fan. Γι' αυτό και ήθελα να την πάρω οπωσδήποτε. Περίμενα λίγο καιρό για να δω τι παίζει με τις τιμές. Στην αρχή έγινε λίγο πανικός. Διότι από ό,τι κατάλαβα πουλήθηκε γρήγορα και τη συγκεκριμένη έκδοση τη βρίσκαμε μετά για 140€ στο eBay. Τσιγκουνεύτηκα να δώσω στην αρχή 90€ στο Amazon Γαλλίας, αλλά ευτυχώς από ό,τι κατάλαβα ξαναφέρανε καινούργια κομμάτια, διότι έτυχε για ένα μήνα, ήταν πάλι προπαραγγελία στα 140€. Ανεβοκατέβαινε η τιμή μέχρι που ξαναπήγε στα 90. Είχα ξενερώσει πολύ άγρια που δεν είχε CD μέσα. Δεν το ήξερα βασικά. Μετά, όταν είδα από κάποιους άλλους YouTuber που κάνανε ένα unboxing, δεν υπάρχει CD και υπάρχει download code, λέω τι γίνεται, ρε παιδιά. Γενικά το θέμα πάει κατά διαόλου. Δεν ξέρω τι γίνεται, αν έχουν σκοπό να θέλουν να εξαφανίσουν το CD ώστε να εξαφανιστεί και το μεταχειρισμένο και γενικά. Ανησυχώ πάντως, διότι θα το πω από τώρα, παραγγείλαμε και την Tekken 7 Collector's Edition και από ό,τι διάβασα στο Amazon η συγκεκριμένη είναι επίσης χωρίς CD και θα έχουμε πάλι download code. Κάτι γίνεται, κάτι τρέχει και δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν πειράζει, αυτά τα λίγα και καλά για τα collectors. Συσκευασία αρκετά μεγάλη θα έλεγα. Πάρτε μάτι, εδώ είναι λίγο χτυπημένη, αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ αξία αυτά, διότι τις πιο πολλές συσκευασίες από τα Collector's Edition τα έχω πετάξει, είχαν στιβαστεί, δεν είχα χώρο στο δωμάτιο, χαμός. Για hardcore, θα έλεγα, συλλεκτές, αυτό είναι pain in the ass, να πετάς το κουτί. Ξέρω, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και για μένα. Ευτυχώς όμως με βοήθησε και η κοπέλα μου, θα έλεγα, ώστε να μπορέσω πάλι να κερδίσω κάπως λίγο χώρο στο δωμάτιό μου. Αν και έχω αρκετές συλλεκτικές ακόμα πακεταρισμένες καινούργιες. Ναι, γι' αυτό μπείτε στο Facebook κανάλι και ψηφίστε αν θέλετε για το επόμενο unboxing, για να δούμε τι θα γίνει. Αρκετά τα είπα, αλλά έλειψα πολύ καιρό και κάπως ήρθανε μαζεμένα. Λοιπόν, η συσκευασία από ό,τι βλέπω ανοίγει από εδώ πάνω. Έχουμε δύο stick. Έχουμε και από κάτω μισό. Ωραία, άνοιξε. Αφαιρούμε αυτό και μην πάλι το ίδιο. Είναι το ίδιο πράγμα όπως... Για ποιο λόγο, why. Εντάξει, δεν είναι εντελώς ίδιο, εδώ είναι λίγο διαφορετικό. Πάρτε πρέφα, το κάνουμε, θα το αναλύσουμε καλά αυτό το κουτί. Λοιπόν, δεν το καταλαβαίνω όμως για ποιο λόγο. Ου, μάγκα, αυτό είναι και από εδώ όμως. Να μην δεις εσύ, όχι, κάτσε. Λοιπόν, θα το βάλω έτσι, να δω τι πέφτει. Λοιπόν, πρώτη καλύτερο βλέπω εδώ πέρα καρτούλα, πάρε μάτι να έχεις, και από την άλλη μεριά δεν θα το δείξω, είναι κωδικός για το game. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ πέρα, μπλα μπλα μπλα, να κάνουμε PSN, εντάξει, λογικό, δίνουμε τον κωδικό, κατεβάζουμε το game, δεν πιστεύω να είναι τίποτα μεγάλο, στην άκρη αυτό, σκουπίδια. Customer support, σκουπίδια, ούτε καν
τα αναλύω αυτά. Λοιπόν, εδώ βλέπω ένα πλαστικό σκουπίδια και θα τραβήξω τώρα λίγο αυτό εδώ πέρα μπροστά. Wow, τα θυμάστε αυτά? Cardage, ώρα Cardage, Cardage. Εντάξει, ξέρω ότι δεν είναι, ότι δεν μπορούμε να το βάλουμε π.χ. στο Mega Drive και θα το παίξει. Αλλά τι ήταν αυτό πάλι, για θύμισέ μου. Μισό λίγο να τις κάρω. Εδώ μέσα έχει τώρα κάτι, αλλά δεν ξέρω πώς ανοίγει. Πρώτο το καταστρέψω, μισό λίγο να ψάξω. Ναι ρε παιδιά, εδώ μέσα είναι, αλλά πώς ανοίγει. Παιδί, το δίνει και εδώ πέρα στην εικόνα ότι κάτι έχει εδώ μέσα, αλλά... Αχα. Δεν θέλω να το χαλάσω. Το τραβάμε. Α, το τραβάς. Δες εδώ. Ταραν, και έχουμε... το δαχτυλιδάκι από το... από το in-game. Αυτό είναι όλα τα λεφτά, μάγκα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Τα δαχτυλιδάκια που μαζεύουμε στο in-game. Γαμάτο. Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Sorry, τώρα πορώθηκα κάπως. Είναι γαμάτη φάση να το έχεις στο χέρι. Επειδή το ξέρεις μόνο από το game. Για δαχτυλίδι δεν κάνει, δυστυχώς. Αλλά πολύ καλή μαγιά. Κουστάρω. Αυτό είναι καλό. Nice. Μου έκανε εντύπωση. Πάρτε άλλη μια φορά μάτι. Από εδώ κάτω είναι έτσι, έτσι όπως το βάζαμε στο... Το λέω λάθος, το λέω, αλλά δεν πειράζει. Καρντίτς, κουρντίτς. Έχουμε μετά μια καρτούλα. Έτσι από εδώ, Sonic Mania. Και έτσι από εκεί. Δυστυχώς δεν βλέπουμε αριθμούλη. Για μας λέει π.χ. Εντάξει, δεν δηλώθηκε. Δηλώθηκε σαν limited. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω όχι. Τώρα το τελευταίο και καλύτερο. Εδώ κρατηθείτε. Τώρα η φιγούρα μας. Μισό λεπτό να δω τι παίζει εδώ πέρα. Τίποτα. Το κλείνω. Και αυτό εδώ πέρα είναι το statue. Μισό λίγο να τσεκάρω. Volume 0 μέχρι 10 πάει. On off. Το reset δεν πατιέται. Εδώ μπροστά οι υποδοχές για τα joystick. Εντάξει, πλαστικούρα. Λαμπάκι ανάβει, τίποτα. Power on off. Στέκεται καλά. Ο Sonic είναι γαμάτος, ωραίος μεγάλος, αλλά παρατηρώ εδώ στο painting. Sorry, με τώρα λίγο ιδιότροπος. Στο painting βλέπω λίγα σημεία τα οποία εδώ είναι λίγο χτυπημένος. Εντάξει. Μικρό χτυπηματάκια. Εδώ κάτω έχουμε για να πάρει μπαταρίες. Όσοι το είδατε ξέρετε τι συμβαίνει άμα βάλουμε τις μπαταρίες. Μυθώ λίγο να τσεκάρω. Έχω κατσαβίδι μαζί μου. Είναι πολύ ελαφριά. Έχει, εντάξει, δεν θυμάμαι πώς, τι μέγεθος είχε. 30 εκατοστά είναι το μέγεθος. Πάρα πολύ ελαφρύ. Δεν ξέρω τώρα άμα οι διαστάσεις είναι 1x1. Δεν έχω πολύ καιρό να δω Sega. Αυτό ποιο ήταν τώρα, το Mega Drive ήταν αυτό? Βασικά έχω ένα Mega Drive εδώ, αλλά είναι το διαφορετικό, είναι εκείνο το μακρόστινο. Λοιπόν, επειδή γίνονται όλα ζωντανά και δεν κάνω ούτε... Πώς λέγεται, δεν κόβω βίντεο. Για να δω τι σωή μπαταρίες παίρνει.
1,5 volt. Ναι. Ναι, παιδί μου, ναι, αλλά δεν έχω εδώ πέρα μπαταρίες, δυστυχώς. Ή μήπως να φτιάχνε ένα cut, να πήγαινα να φέρνα εγώ τις μπαταρίες. Γιατί θα περιμένετε. Κάτσε να κάνουμε ένα cut. Why not. Πιστεύω. Να είμαστε και πάλι. Λοιπόν, έβαλα τις μπαταρίες μου και τι γίνεται τώρα. Ανοίγουμε την κονσόλα και ακούμε το περίφημο. Είδα εδώ πέρα το μεταξύ volume και νόμιζα ότι ανάλογα άμα το ανεβοκατεβάζουμε θα είναι πιο σιγανό ή πιο δυνατό. Δεν είναι όμως. Μόνο αυτό δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό ήταν το unboxing. Μικρό και καλό. Δεν πρόκειται για limited edition. Αυτό το καταλάβαμε. Δεν έχει μέσα certificate. Ναι, τι σκέφτηκα εγώ τώρα, τι θα φτιάχνουμε κάθε φορά στα unboxing, στο τέλος. Επειδή είμαστε ουδέτεροι, δηλαδή δεν τα παίρνουμε τζαμπέ από κάποια εταιρεία ή από κάποιο μαγαζί, ώστε να τα βάλουμε wow, και να λέμε oh, το καλύτερο φίλε πρέπει να το παίρνεις, πρέπει να το κάνεις. Όχι, σκέφτηκα στο τέλος να κάνουμε έτσι λίγο και μια μικρή ανάλυση και να πούμε πάνω κάτω αν η τιμή είναι ok, αν το χρειάζεσαι ή ποιος το χρειάζεται. Γενικά, άμα κερδίσεις σε αξία κάποια μέρα. Από ό,τι θυμάμαι υπάρχει μια πιο παλιά Collector's Edition με Sonic που δεν λέει να χάσει αξία. Δηλαδή κάτω από 100 ευρώ, να μην σας πω κάτω από 100 και από 150 ευρώ, δεν τη βρίσκεις πλέον. Είναι έτσι πάλι με φιγούρα Sonic, μεγάλη. Νομίζω είναι και εκείνο το, τώρα πείτε με noob, δεν θυμάμαι πως το λέγανε. Είναι και εκείνο το τέτοιο. Θα βάλω μια εικόνα εντωμεταξύ. Τέλος πάντων, μπορούμε να τα γνωρίσουμε κιόλα. Εγώ μόνο Sonic έπαιζα. Τον Sonic με τον άλλο τον τυπά, εκείνο σαν αλλά πού είναι, τι στον κόρα κάνει γάμο, τον μπερδεύομαι. Τέλος πάντων, δεν έτυχε να τον παίξω ποτέ. Λοιπόν, θα κάνω μια μικρή ανάλυση. Και θέλω να πω, για τα λεφτά του είναι ok. Εντάξει, τώρα το Sonic Mania, το game, δεν ξέρω τι ακριβώς, ποια κομμάτια θα δώσουν, ποια κομμάτια περιλαμβάνει το μεταξύ αυτό το πακέτο. Δεν το έχω ψάξει, εγώ μόνο την collector's πήρα. Ναι, πραγματικά, είμαι πολύ νουπ σε αυτά τα θέματα. Αλλά μου αρέσει. Είδα ένα μόνο, ένα unboxing είδα από το EGN λέγεται νομίζω. Στα γρήγορα, ούτε ανα, δηλαδή δεν, το είπανε στα γρήγορα τι παίζει. Από Έλληνα YouTuber δεν είδα κάτι. Δεν ξέρω αν την πήρε κανένας. Λοιπόν, για 90 ευρώ. Έχουμε και λέμε, τα download games, άμα είναι έτσι τα κλασικά, πιστεύω δεν είναι τόσο ακριβά. Για τη φιγούρα, ok. Αν και έγραφε statue, είναι πολύ ελαφριά, πολύ πλαστικούρα και δυστυχώς τώρα έτσι πως μπόρεσα και την είδα λίγο καλύτερα, έχει αυτά τα μαύρα σημαδάκια. Εντάξει, ίσως κάποιον άλλο να μην τον ενοχλεί, αλλά ρε φίλε, εγώ τον Sonic θέλω μπλε. Έχει από εδώ δίπλα μια μαύρη κουκίδα κάπως. Απλή πλαστική τέτοια θα έλεγα. Τι μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό το τέτοιο σε στυλ τα παλιά, οι παλιές κασέτες. Και βέβαια το δαχτυλιδάκι είναι τέλειο. Το δαχτυλιδάκι μου άρεσε πάρα πολύ προσωπικά. Ναι. Για αυτή την καρτούλα τώρα δεν ξέρω ποιο είναι το νόημά της. Εντάξει, να το έχεις μέσα στο πορτοφόλι. Τι να πω. Δηλαδή ούτε έναν αριθμό πάνω κάτι. Είναι απλώς μια καρτούλα. Οκ. Okay. Τι αξία να έχει κάτι τέτοιο. Τι να πω. Από ευρώ. Δηλαδή ένα ευρώ πες, δύο. Βαριά βαριά. Τώρα καρτούλα. Τι να πω.
Του στέτσιου θα έλεγα ένα σαραντάρι θα έλεγα, βαριά βαριά για στέτσιο. Αλλά εντάξει, τώρα εδώ παίζει και η αξία της ηλεκτικιά. Εφόσον δεν πρόκειται όμως για limited, αλλά και πάλι είναι ο Sonic. Κερδίζει από μόνος του. Ναι. Πιστεύω θα ανεβεί η τιμή. Όσοι την έχουν καινούργια πακεταρισμένη, δεν θα τη δώσουν κάτω από κάτω στάρικο. Πιστεύω εγώ. Και έτσι όπως φαίνεται και στο eBay κιόλα με τίποτα. Διότι η Amazon την πουλούσε για 90. Όψι την πουλούσαν πριβέ, κάτω από κάτω στάρικο δεν πάει. 139 και βάλει ήταν. Πιστεύω όσοι την πήρανε και την έχουν πακεταρισμένη καινούργια και την κρατήσουν ακόμα 2-3 χρονάκια, η τιμή της θα πάει κατά διαόλου. Χαίρομαι που πρόλαβα και την πήρα, ωραία. Ναι, ποιος τη χρειάζεται, βέβαια κάθε Sega fan, οπωσδήποτε. Δηλαδή, ένας που ασχολείται μόνο με Nintendo, εντάξει, δεν το χρειάζεται, θα έλεγα. Είναι και πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, τίποτα άλλο, αυτά. Πιστεύω να έκανα απλή και καλή ανάλυση. Sorry που δεν κοιτάω σήμερα τόσο πολύ την κάμερα. Ντρέπομαι κάπως. Όχι, πλάκα κάνω. Ναι, δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου πάνω από τον Sonic. Αυτό είναι. Είναι γαμάτος. Είναι ωραίος. Εντάξει, προσπαθώ να μην βλέπω αυτές τις κολοκουκίδες τις μαύρες. Δεν πειράζει. Λοιπόν, περάστε άμα θέλετε μια βόλτα από το Facebook group που έχουμε. Βασικά που έχω. Μόνος μου το έχω. Αλλά λέω έχουμε έτσι για να νιώσω λίγο καλύτερα. Δεν και έχω παρέα. Να μιλήσουμε για συλλεκτικές εκδόσεις, γενικά για gaming και τα σχετικά, ή άμα θέλετε περάστε από το κανάλι στο Discord που είμαι μόνος μου. Α, και είναι 27 άτομα μέσα, κάνανε register, thanks guys. Και πείτε άμα θέλετε στο group στο Facebook για να ψηφίσετε το επόμενο unboxing. Τι μπορώ να προσφέρω προς το παρόν, πιστεύω αρκετά. Εντάξει, τίποτα σπουδαίο. Το πιο καινούριο που έρχεται τώρα, έχω πάρει την Tekken 7 Collector's Edition για το PC. Αυτή είναι να μου έρθει σε λίγο καιρό. Έχω ακόμα αρκετές πακεταρισμένες καινούριες, αλλά δεν τις έχω ανοίξει ακόμα, διότι δεν υπάρχουν views. Αυτό είναι το μοναδικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει κόσμος που να τα ζητάνε τόσο πολύ. Εντάξει, δεν το κάνω και τόσο professional. Βλέπετε τα δικά μου τα βίντεο είναι πηγαίνουν. Αλλά στην τελική, εντάξει, το κάνω για την κάβλα μου και κάθε φορά λέω τα ίδια πράγματα στα βίντεο. Αλλά όπως είπαμε, έλειψα πολύ καιρό, έχουν μαζευτεί μερικά πραγματάκια, ίσως γίνει και κανένα live. Να παίξουμε λίγο Euro Truck Simulator 2. Διότι τίποτα άλλο δεν με σηκώνει προς το παρόν και εγώ δεν ξέρω γιατί. Έχω τόσα πολλά πράγματα ακόμα καινούργια πακεταρισμένα. Για μισέ τα φίλε. Εντάξει, μεγαλώσαμε πλέον, δεν υπάρχει η όρεξη, δεν υπάρχει η ώρα βασικά για να παίξεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, μάγκες, ευχαριστώ που ήσασταν άλλη μια φορά μαζί μου. Πιστεύω θα τα πούμε σύντομα με το Tekken 7. Δεν ξέρω όμως, ξέρετε τι θα ψηφίσετε εσείς. Θα το κοιτάξω στο Facebook. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήσασταν άλλη μια φορά μαζί μου. Θα τα πούμε σύντομα.